η πορεία της, να το ξέρετε, δεν θα τελειώσει εδώ, έτσι. Είτε μείνει είτε δεν μείνει στην κατηγορία. Η ομάδα αυτή πιστεύω έχει πάρα πολύ μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Τελειώνοντας, θα ήθελα, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πραγματικά ήταν μια ομάδα που ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Γνωρίζαμε και πριν από αυτό το παιχνίδι ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα για μας και μετά το σημερινό γίνανε ακόμα δυσκολότερα, το ξέρουμε. Καταθέτουμε και θα καταθέσουμε και την ψυχή μας και στα επόμενα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. We've done well overall and we've been very solid. We've conceded a few goals in Europe, in the league, and we've been good going forward as well. So hopefully we can build on that and do even better next season. Τελείωσαν οι διθύραμοι για το πρωτάθλημα απόψε. Κοιτάζουμε μπροστά μας για το κύπελο, το πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που παίζουμε στην Κρήτη για το κύπελο Ελλάδος. Οι φίλαθλοι μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν και να υπερασπίζουν την ομάδα τους, αυτό εγώ πάντα το δέχομαι. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχουν φίλαθλοι δικοί μας σε τέτοιου είδους αγώνες, γιατί είδατε τι συνέβη με άλλες ομάδες, παρατράγουδα και το ρίχνανε σε άλλους παράγοντες. Δίπλα είναι το αγαπημένο μου παιδί ο Αμπτούλ. Και είμαστε όλοι πανευτυχείς. Μυραλάς, πολύ ωραία για τον Αμπτούλ. Βγαίνει ο Ντολεζάι από την περιοχή, περνάει ο Αμπτούν, καλή κίνηση ο Μυραλάς, γι' αυτόν είναι η παλιά. Ο Μυραλάς γυρίζει, το σούτ από το Μανιάτη, out. Στο ένατο λεπτό, corner, δίνει ο κύριος Κουκουλάκης. Ένατο λεπτό του παιχνιδιού. Χαμηλά ο Μανιάτη, στο γύρισμα από κοντά, out. Ο Τωροσίδης. Το Ρωσίδης διάβασε τη σκέψη του Άντι, κέρδισε την μπάλα. Το Ρωσίδης θα σουτάρει, μπάλα φτάνει στον Απτούν, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει επαφή με την μπάλα. Out. Μανιάτης. Καζίμ κάνει καλή κίνηση. Παίρνει την μπάλα από το Μανιάτη στην περιοχή. Είναι μόνο Απτούν. Τώρα είναι και ο Ορμπάιθ χαμηλά για τον Απτούν στην κίνηση. Κόρνερ. Η σέντρα, η κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0. Υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό, δεν θα μετρήσει το γκολ που σημειώνεται. Εδώ είναι ξανά η φάση. Άλλη μια σέντρα πάλι με φάλτσα. Αναστασιάδη στην κεφαλιά. Out στο 25. Καλός και γρήγορος ο Άντι με την μπάλα στα πόδια. Ο Παπαδόπουλος πολύ έμπειρος. Τον αποφεύγει με την προσποίηση. Ο Άντι μπάλα σταματά στον Ορμπάιθ. 33ο λεπτό. Ορμπάιθ εκτελεί. Η κεφαλιά. Out. Ο Χολέβας αυτή τη φορά. Αμπτούν πάρα πολύ ωραία για το Μακούν, το 1-2. Αμπτούν φέρνει την μπάλα μπροστά του. Μένει όρθιος από το μαρκάρισμα του Ρότσα. Έχει επιλογές, ανοίγει στον Τωροσίδη. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τον Ολυμπιακό. Από κοντά το 1-0. Όχι, ούτε τώρα υπάρχει και πάλι υπόδειξη offside από τον βοηθό. Κίνηση του Μακούν να ξαναπάρει την μπάλα. Γυρίζει για τον Μυραλάς. Ο Βέλγος έχει την ευκαιρία, σουτάρει αδύναμα. Μπάλα φεύγει, out. Σέντρα από τον Καμαρά, ο Θεοδωρίδης στην κεφαλιά, αδύναμη στα χέρια του Μέγερη. Τέτοιες άμυνες είναι δύσκολο να τις διασπάσει μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός βρίσκει λίγο χώρο με τον Ορμπάιθ να κάνει τη σέντρα. Ο Αμπτούν στην κίνηση, ο Τζενάμο, μια φανταστική επέμβαση σε κόρνερ. Πολύ δύσκολη επέμβαση και στο δοκάρι του Τζενάμο και κόρνερ. Ο Ορμπάιθ βλέπει την παλιά για τον Αμπτούν, ο οποίος είναι σε θέση offside σύμφωνα με τον βοηθό. Χαριστέας πιο μπροστά, σε αυτόν πάει η μπάλα και κάνει κίνηση ο Καμαρά προς την περιοχή. Χαριστέας περνάει, θα σουτάρει, out. Στο 52. Κατεβάζει ο Μητρόπουλος. Δεν είναι προσεκτικός, βάλε την κόντρα ο Μυραλάς που ακολουθεί τη φάση. Δεν του περνάνε όμως την μπάλα. Τώρα ο Μακούν βρίσκει το Μυραλάς. Η ευκαιρία του Βέλγου. 1-0 Ολυμπιακός. Το 54. Γκολ νούμερο 19 για τον Κέβιν Μυραλάς. Γκολ το οποίο ξεκίνησε ο Βέλγος και το ολοκληρώνει. Ο Μακούν την ασίστ. Ο Μυραλάς την εκτέλεση. 1-0 Ολυμπιακός. 7ο γκολ στα 7 τελευταία μάτς στο πρωτάθλημα για τον Βέλγο. Γλιστράει ο Αναστασιάδης, η κόντρα ευνοεί το Μυραλάς.
ο οποίος γυρίζει στο Μακούν, αλλάζουν οι ρόλοι, ο Μακούν εκτελεί κόρνερ, ο Τζενάμο. Καμαρά, Αριστείας είναι πιο μπροστά μόνο από τον Καμαρά, ο Μοδέστο ακολουθεί τον Σενεγαλέζο, ο οποίος πέρασε και γυρίζει χαμηλά. Αριστείας θα γυρίσει χαμηλά, ο Μέγερη μπλοκάρει στο 69. Ακαλέ. Περνάει ο Καγκά Ακαλέ με το αριστερό το shoot out. Στο 74, πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν απειλείται ο Μέγερη. Γκόλιας. Αυτός θα γεμίσει. Απομακρύνουν πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μυραλάς δεν θα φύγει στην κόντρα. Τέλος το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Κέβιν Μυραλάς στο 54ο λεπτό είναι πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2011-2012. 14ο πρωτάθλημα τα τελευταία 16 χρόνια, 31ο στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Hello. Hello. Hello.
Thank you.